The darkest dungeon. Καλησπέρα, παιδιά. Διαφορετικό το σημερινό review και ειδικά σου αναφορά ένα παιχνίδι που κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μου και έτσι θέλησα να αφιερωθώ σε αυτό και να κάνω κάτι ξεχωριστό. Όπω διεκτείνατε ήδη από τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για το Darkest Dungeon. Ένα από τα πιο ξεχωριστά αλλά και συνάμα δυσόπιτα roguelike games που κυκλοφορούν. Πολλές φορές φίλοι με ακούνε να λέω ότι πρόκειται για το Dark Souls των Turn based Games, και όντω έτσι είναι, μια και το παιχνίδι από μόνο του είναι πάρα πολύ σκληρό. Α μην πολυλογώ όμω και α περάσω στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Το Darkest Dungeon είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανακάλυψε κατά λάθο, αλλά με μάγεψε από την πρώτη στιγμή, με το εικαστικό κομμάτι και το συγκεκριμένο art style το οποίο μπορεί να το κάνει να ξεχωρίσει. Με προφανείς επιρροές από το Mike Mignola, ο οποίο είναι ο δημιουργό του Hellboy, το οποίο είναι το αγαπημένο μου κόμικ όλων των εποχών, παρουσιάζει κάτι ανάμεσα σε κόμικ και παιχνίδι. Νομίζω ήδη καταλαβαίνετε από όσα βλέπετε μέχρι τώρα τι ακριβώς εννοώ. Το Darkest Dungeon είναι μια δημιουργία της Red Hook Studios και ξεκίνησε ως Early Access Game στις 19 Ιανουαρίου του 2016. Στην δική μου κατοχή υπάρχει περίπου στον 1 με 1,5 χρόνο και το έχω λατρέψει όλο αυτόν τον καιρό. Με το καλημέρα σας, σε υποδέχεται ένα βίντεο παρουσίαση με το κάλεσμα να ξεκινήσεις την περιπέτειά σου και να βγάλεις σας στους προγόνους σου και να ανακαλύψεις τι πραγματικά κρύβεται κάτω από τις του πατρικού σου πύρου. Η ιστορία είναι ιδιαίτερα απλή, με πολλέ επιρροέ από τη μυθολογία Ακθούλου και το σύμπαν το οποίο έχει δημιουργήσει ο Lovecraft. Ξεκινά με την άμαξά σου να σταματάει λίγο έξω από την πόλη και με ένα απλό mini tutorial βρίσκει τον δρόμο προ αυτήν, η οποία αποτελεί και το βασικό πυρήνα του παιχνιδιού καθώ και τη βάση σου. Στην οποία ξεκινά και τελειώνει τι αποστολέ σου, καθώ και διαχειρίζεσαι το ρόστερ σου και το τι θα κάνουν οι ροέ σου. Σε αυτήν λοιπόν μπορεί να οργανώσει την ομάδα εξερεύνηση σου με καινούριου παίχτε, οι οποίοι ανανεώνονται συνεχώ. Μετά από κάθε καινούργια αποστολή, μπορεί να επισκεφτεί τον blacksmith για να φτιάξει και να κάνει καλύτερα τα όπλα των ηρώων σου, το guild στο οποίο μαθαίνει του ήρωέ σου νέε κινήσει και του εμπλουτίζει με καινούριε ικανότητε και αναβαθμίζει τι παλιέ, το αβαίο στο οποίο απομακρύνει το στρε από του ήρωέ σου μετά τι αποστολέ του, το νοσοκομείο το οποίο θεωρώ και το πιο σημαντικό από όλα, στο οποίο καταφέρνει να απομακρύνει τα επιβλαβή quirk και ασθένειε που αποκτά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού από του ηρωέ, ώστε αυτοί να μπορούν να πάρουν μέρο στι αποστολέ πιο αποτελεσματικά. Επίση υπάρχει το bar ή ταβέρνα, πείτε την όπω θέλετε, στο, στην οποία απομακρύνετε εσεί ένα κομμάτι του στρε των ηρωών σα σχετικά εύκολα. Και περίοπτη θέση καταλαμβάνει το νεκροταφείο. Μια και ναι, οι ηρωέ θα πεθάνουν πολλέ με πάρα, πάρα πολλέ φορέ. Περισσότερε από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, αλλά μετά θα το συνηθίσει. Όπως προανέφερα στην πόλη από το Stagecoach, μπορείς να γεμίσεις το ρόστερ σου με καινούριου ήρωες κάθε φορά, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Το κτίριο βαγόνι, αυτό όπως και τα υπόλοιπα, μπορούν να αναβαθμιστούν προκειμένου να μπορείς να δεις περισσότερους ήρωες σε κάθε γύρο και να τους κάνεις recruit και όχι μόνο. Οι βασικοί σου ήρωε, από του οποίου μπορεί να διαλέξει, βρίσκονται ανάμεσα από 16 διαφορετικά κλάσει, συν ένα ακόμη το οποίο το αποκτά με το ένα DLC του παιχνιδιού. Το ωραίο είναι ότι δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα χωρί να λάβει υπόψη σου ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν όλα τα κλάσει μεταξύ του. Κάποια αντιποθούν κάποια άλλα και κάποια από μόνο του, όπω το Abomination, προκαλεί την αύξηση του στρε σε όλου του ήρωε. Παρόλο που είναι πάρα πολύ δυνατό, και πολλοί ήρωε θα αντιδράσουν και δεν θα θελήσουν να πάνε σε αποστολέ, με αποτέλεσμα κάθε αποστολή να είναι ένα ρίσκο. Αφού μαζέψετε του ήρωε που θέλετε, μπορείτε να του διαχειριστείτε μέσα από το κεντρικό μενού στην πόλη. Μπορείτε να του αναβαθμίσετε και να του καθαρίσετε από τα επιβλαβεί Kuirk, τα οποία δυσκολεύουν το παιχνίδι πάρα πολύ. Μπορείτε επίση να του οργανώσετε σε μικρέ ομάδε των τεσσάρων ώστε να μπορείτε να του διαχειρίζεστε καλύτερα και είναι ένα από τα τύπου που θα σα έδινα ώστε να μπορείτε να του διαλέγετε χωρί να μπερδεύεστε, γιατί δεν υπάρχει πάρα πολύ εύκολο σύστημα διαχείριση. Αφού διαλέξετε ανάμεσα σε ποια κλάση θέλετε να λάβουν μέρο στι αποστολέ, ήρθε η ώρα για το πραγματικό gameplay. Διαλέγετε 4 ήρωε κάθε φορά και ξεκινάτε να βρείτε την καινούργια σα αποστολή. Αμέσω, οδηγείστε σε ένα καινούριο χάρτη, ο οποίο αποτελείται από 5 περιοχέ, με το κάστρο των προγόνο σα να βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, όπου αποτελεί και το ίστατο μέρο τη κεντρική ιστορία. Εάν πάρετε και το DLC του παιχνιδιού. Προστίθεται άλλη μια καινούργια περιοχή στι ήδη υπάρχουσε. Οπότε έχετε παραπάνω επιλογέ. Από εκεί, ανάλογα με το επίπεδο τη σχολεία, διαλέγετε του κατάλληλου παίχτε για να οργανώσουν την ομάδα σα για να πάτε να κάνετε την κάθε αποστολή. Οι ήρωε μπορούν να φτάσουν μέχρι και 6 level μέγιστο και ανάλογα με το level που είναι ο κάθε ήρωα παίρνει και τι ανάλογε αποστολέ. Υπάρχουν περιπτώσει που, αν βάλει έναν ήρωα μεγάλου level σε μια αποστολή μικρού level, θα αρνηθεί να την κάνει ή αν βάλει έναν ήρωα μικρού level σε μια μεγάλο level, μπορεί να φοβηθεί και να μεγαλώσει το stress του κατά πολύ. Οπότε περίπου διαλέγουμε τι αποστολέ ανάλογα με το επίπεδο των ηρών που θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτέ. Αρκετά καλή κεντρική ιστορία, αλλά δεν σα δεσμεύει, μια και μέχρι να νιώσετε έτοιμο, μπορείτε να παίρνετε side missions μέχρι να κάνετε τρομερό roster και να ξεκινήσετε. Πριν από κάθε μάχη, δύο είναι τα σημεία κλειδιά. Πρώτον εξοπλίζουμε τους ήρωές μα με όσα περισσότερα trinkets μπορούμε, τα οποία είναι αντικείμενα, τα οποία βρίσκουμε στα dungeon ή παίρνουμε όσο έπαθλα μετά από το πέρας κάθε ενός από αυτά και το εξοπλίζουμε στους ήρωές Κάθε ήρωες μπορεί να πάρει μέχρι 2 trinkets το πολύ, τα υπόλοιπα μένουν πίσω. Το μόνο κακό είναι ότι μπορεί γυρίζοντα από κάποια αποστολή να μην τα βρούμε όλα, μια και υπάρχει και το ενδεχόμενο να μα κλέψουν. Οπότε προτιμώ πάντα να τα μοιράζω σε όλου του ήρωε που έχω, ώστε να είμαι σίγουρο ότι δεν θα τα χάσω. Έπειτα, το σημείο κλειδί για την επιτυχία κάθε αποστολή είναι οι προμήθειε. Ανάλογα με τα χρήματα που έχετε και το πόσο μεγάλο θα είναι το dungeon, μία ή δύο ημερών, παίρνουμε και τι ανάλογε προμήθειε. Σούπερ σο είναι η δαυλή. Μια και χωρί αυτού, οι ήρωε μα δέχονται μεγαλύτερο damage από εχθρού και έχουν περισσότερε επιθέσει οι αντίπαλοι προ του ηρωέ μα. Επίση, μεγαλώνει το στρε αρκετά με αποτέλεσμα οι ευευλαβεί επιρροέ των ηρωών μα να μεγαλώνουν. Καλό θα είναι να παίρνετε πάντα από 8 έω 12 στα μικρά dungeon και περισσότερο στα μεγαλύτερα. Μετά έρχεται το φαγητό, το οποίο είναι επίση σημαντικό. Μια και αν προχωρά καιρό μέσα στο dungeon, οι παίχτε πεινάνε και αν δεν έχει να του τασει, πέφτει η ζωή του και αυξάνεται το στρες του. Όπω καταλάβετε, το στρες αποτελεί πολύ μεγάλο παράγοντα αυτό το παιχνίδι. Εάν το dungeon είναι δύο συνημερών, καλό θα ήταν να πάρετε και κάποιο campfire και extra προμήθειε για να μπορούν να ξεκουραστούν οι ήρωέ σα. Μια πολυτέλεια είναι τα φτιάρια για την απομάκρυνση των εμποδίων, η οποία θα σα γλιτώσει από πάρα πολύ κόπο και έλλειψη ζωή. Όσο για τα υπόλοιπα επιδέσμου, κλειδιά κτλ. είναι χρήσιμα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον καιρό και τα skill των ηρώων σα, τα οποία και αναβαθμίζετε και θα σα γλιτώσουν από κάποια περιτά έξοδα, ειδικά όταν αναφορά την εξυγίανση των ηρώων σα και το heal. Και τώρα ήρθε η ώρα για το καλό τη υπόθεση, την εξερεύνηση και τη μάχη πρέπει να μπορέσετε να επιβιώσετε ώστε να βγάλετε ει πέρα στην κάθε αποστολή, η οποία είναι να σκοτώσετε συγκεκριμένου εχθρού, να καθαρίσετε δωμάτια ή να βρείτε συγκεκριμένα αντικείμενα ή να παλέψετε με διαφορετικά μπόση και να προχωρήσετε την ιστορία. Μέσα στο dungeon εστιάζεται στην εξερεύνηση και τι μάχε που θα επιλέξετε να δώσετε, αλλά και αυτέ που δεν θα μπορέσετε να τι αποφύγετε. Αλλά στα πάρουμε με τη σειρά. Όπω ήδη μπορείτε να δείτε, το περιβάλλον καθώ και όλο το στήσιμο του παιχνιδιού είναι σε 2D. Κάτι που το κάνει να ξεχωρίζει από αρκετά παιχνίδια του είδου του. Και ενώ με το που το δει, αναρωτιέσαι πώ μπορεί να δουλέψει καλά όλο αυτό, με την πρώτη μάχη έρχεται η απάντηση. Η μάχη προσφέρει ένα μοναδικό αίσθημα ικανοποίηση αλλά και αδρεναλίνη. Μια και ενώ είναι turn-based το σύστημα, τα εφέ των επιθέσεων του κάθε ήρωα το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό σε συνδυασμό με την όμορφη και υπέροχη φωνή του αφηγητή, η οποία δίνει ένα επικό συνέστημα το οποίο πραγματικά σε κάνει μέσα σε κάθε μάχη να θε να προχωρήσει όλο και παρακάτω. Back to the pit. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Another one falls. Πρώτα παίζουν οι ροές σου με τη σειρά και μετά οι αντίπαλοι, εκτός και αν πέσεις σε νέδρα, οπότε δεν μπορείς παρά να παίξεις δεύτερος. Βέβαια το RNG είναι στα ύψη τόσο για σένα όσο και για τους αντιπάλους σου, μιας και γι' αυτό και όχι μόνο το παιχνίδι χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και απαιτητικά RPG. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι ροέ σου, ανάλογα με το τι θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια τη εξερεύνηση ή των μαχών του, έχουν το στρε του να μεγαλώνει συνεχώ. Ειδικά αν πέσουν σε παγίδε ή ενέδρε, ή απλά ξεμείνετε από δαυλού, ή κατά τη διάρκεια τη περιήγησή σα, οι ήρωέ σα πεινάσουν και δεν έχετε τροφή να του δώσετε. Η μπάρα του στρε, το οποίο είναι το κύριο mechanics του παιχνιδιού στη μάχη, χωρίζεται σε δύο μέρη. Μόλι γεμίσει μία φορά, τότε συμβαίνει το πρώτο άσχημο πράγμα για του χαρακτήρα σα και κρίνονται με αποτέλεσμα να αποκτήσουν κάποιο αρνητικό quirk κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Teetering on the brink, facing the abyss. Self-preservation is paramount Βέβαια σε σπάνιε περιπτώσει, ο ήρωα βγαίνει νικητή και επιβραβεύεται με ανδρεία, κάτι το οποίο είναι επικό από μόνο του, ειδικά όταν είσαι κατά τη διάρκεια μια τρεσογόνου μάχη και χαροπαλεύει να κερδίσει οριακά. many fall in the face of chaos, but not this one. Το μεγάλο κακό όμω συμβαίνει μόλι η μπάρα γεμίσει για, για δεύτερη φορά. Εκεί πολλά κακά μπορούν να συμβούν με αποκορύφωμα ο ήρωά σα να πεθάνει από ανακοπή, πετώντα τα αντικείμενα που έχει πάνω του και σαν να μην έφτανε αυτό, οι υπόλοιποι τρει που έχουν το δικό του stress level, αυτό μεγαλώνει με αποτέλεσμα να μην ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Μου έχει τύχει να χάσω ομάδα με τέσσερα άτομα και του τέσσερι από ανακοπή. Και λίγο ενώ έχει περάσει όλα τα dungeon και έχει φτάσει στο τελικό boss, να πεθάνει λίγο πριν να κερδίσει το τελικό boss. Όπω καταλάβατε, η τύχη, το RNG είναι στα ύψη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετά από όλα αυτά θα μου πει, γιατί να το παίξει, ενώ είναι τόσο στρεσογόνο από μόνο του το παιχνίδι. Και εγώ θα σα απαντήσω με τη δική μου εμπειρία. Τι πρώτε 10 ώρε είχα απογοητευτεί, ειδικά μόλι έχανα τον έναν ήρωα μετά από τον άλλον. Και δεν προχωρούσα καν. Δηλαδή, συνολικά σκεφτείτε ότι έχει 6 level το παιχνίδι. Ο κάθε ήρωα μπορεί να φτάσει 6 level μέγιστα και οι ήρωε μου φτάναν μέχρι το 1-2 level και πέθαιναν. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσω να ξεφύγω καν από τον πάτο. Και εκεί που σκεφτόμουν να τα παρατήσω, σκέφτηκα να αρχίσω να διαβάζω για το παιχνίδι. Διάβασα για το πώ παίζει σημασία η σειρά με την οποία μπαίνουν οι χαρακτήρε ο ένα πίσω από τον άλλον, γιατί ακόμα και αυτό μετράει. Όπω και επίση τα κόμπο των ηρεών, γιατί κάποιοι ήρωε ταιριάζουν πολύ καλύτερα με κάποιου άλλου ήρωε, ενώ κάποιοι είναι. ο ένα επιβραδύνει τον άλλον και το κάνει όλο αυτό χειρότερο. Επίση, διάβασα για το loot που μπορεί να κάνει και για το πώ μπορεί να χειριστεί τα dungeon μέχρι να φτάσει στο τελικό σκοπό σου, να ανέβει level. Γενικά υπάρχουν πολλά μικρά και σημαντικά πραγματάκια τα οποία ωραία θα ήταν να τα μελετήσει λίγο πριν να ασχοληθεί με το παιχνίδι. Δηλαδή το παιχνίδι με έκανε να διαβάσω γι' αυτό προκειμένου να μπορέσω να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό και να προχωρήσω. Έτσι 80 ώρες μετά μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχω παίξει. Τόσο πολύ που το αγόρασα στο PlayStation 4 προκειμένου να πάρω και την κόπια για το Β, ώστε να το έχω σε όλες τις κονσόλες και να μπορώ να το παίζω παντού. Ειδικά με το Β μπορώ να το χρησιμοποιώ και να το παίζω ε, στα ταξίδια μου ή on the go, οπουδήποτε θελήσω, κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Και πραγματικά το Β, σκεφτόμουν, το μόνο παιχνίδι που θα αγοράσω για το Β είναι αυτό. Και τελικά όντω άγγιζε. Φαίνεται απλοϊκό παιχνίδι, 2D θα μου πείτε, αλλά σα ξαναλέω σε συνδυασμό το μοναδικό στυλ που είναι επηρεασμένο από την ε, μυθολογία του Κθούλου και του Hellboy σε συνδυασμό όλο αυτό το υπέροχο πράγμα το κάνει μοναδικό. Για λίγα παιχνίδια, ειδικά αυτού του είδους μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος και με έχουν κρατήσει σε βάθος χρόνου, όμως το Darkest Dungeon είναι ένα από αυτά και πραγματικά έχει κερδίσει δικαιολογημένα μια θέση στην καρδιά μου. Το παιχνίδι κυκλοφορεί στα εξή μέρη. Είναι η βασική έκδοση του παιχνιδιού. Έχουμε ένα DLC το οποίο προσφέρει κάποιε, να το θέσω, περιοχέ, πίστε, εχθρού, μπόσει και αρκετέ κατάρε πάνω στου ήρωέ σα. Τα οποία το κάνουν πολύ δύσκολο και απαιτητικό. Με αποτέλεσμα να έχει πάρει πάρα πολύ αρνητικέ κριτικέ στο DLC γιατί ήταν που ήταν δύσκολο το παιχνίδι, το αποτέλειωσε. Αν και νομίζω έχουν γίνει αρκετά πάτσει τώρα τελευταία και έχει βελτιωθεί λίγο η εμπειρία. Και υπάρχει και ένα DLC που προσφέρει έναν ήρωα ακόμη, το Shield Breaker, αν δεν κάνω λάθο. Προσωπικά έπαιζα για αρκετό διάστημα το... τη βασική έκδοση. Όπω και τη βασική έκδοση έχω στο PS4 και PSV. Όμω στη συνέχεια πήρα και το DLC. Καλό deal θα είναι, για όσους θέλετε, το ωραίο είναι ότι μπορείς να το ε, απενεργοποιήσεις ή να το ενεργοποιήσεις μέσα στο παιχνίδι που σημαίνει ότι, ξέρεις κάτι, θα παίξω μια πίστα χωρίς το DLC ή με το DLC. Επίσης υπάρχει workshop στο οποίο μπορείς να κατεβάσεις διάφορα μοντάκια για το παιχνίδι το οποίο το απογειώνουν ακόμα περισσότερο και μεγαλώνουν την εμπειρία του και την κάνουν καλύτερη. Εγώ προσωπικά έχω διαλέξει να το παίζω βανίλα, αλλά σε γενικέ γραμμέ προσφέρει πάρα πολλέ επιλογέ. Για μένα συμφέρει να το πάρετε στα Steam Sales, στα οποία Steam Sales όλο το πακέτο μαζί με όλα 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 πέφτει γύρω στα 10 με 11 ευρώ. Είναι κλεψιά σε αυτή τη τιμή. Ψάξτε το, δείτε το, υπάρχει στο Steam και στο PlayStation. Η εμπειρία βέβαια με πληκτρολόγιο ποντίκι είναι καλύτερη, αλλά και με το PlayStation γίνεται δουλειά. Αυτό ήταν το δεν θα το έλεγα review παρουσίαση κυρίω, ένα από τα παιχνίδια που με έχουν εντυπωσιάσει πιο πολύ. Περίμενα πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι αυτό ότι το παίζει, το ευχαριστιέσαι και θε να δώσει τη δική σου αίσθηση, τη δική σου οπτική γωνία σε κάτι όμορφο που θα ήθελε να το μάθουν και άλλοι, γιατί είναι απλά γαμάτα από μόνο του. Λοιπόν, ελπίζω να σα άρεσε. Διαφορετικό το βίντεο. Θέλω να κάνω κι άλλα τέτοια, αλλά είμαι λίγο αργό σε αυτά. Θέλω να τα κάνω με την ησυχία μου. Θέλω να προσφέρω καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο παιδιά. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Κώστας, τις εκτεκνάω εδώ και τα λέμε. Γεια σας. In those years, my home was a, hive of a aviary, where instinct and impulse Predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness.